Λοιπόν, επειδή θέλουμε να ξεκινήσουμε με μια χαρούμενη είδηση και την έχουμε και ανάγκη, και αυτό το κορίτσι το αγαπάμε, αγαπάμε τη μουσική της και χαιρόμαστε πολύ με τη χαρά της, γιατί σας έχουμε πει ότι ήθελε να γίνει μανούλα, το ονειρευόταν και το όνειρό της εκπληρώθηκε. Χθες λοιπόν το απόγευμα σκάει η πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία, ξεκινά τα τηλέφωνα η ομάδα και τελικά επιβεβαιώθηκε η είδηση ότι η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία έγιναν γονείς. Μπράβο, θέλω να πούμε μια καλημέρα να του ζήσει Δημητράκο μου, στον Κυριάκο Μπαρμπαγιάννη Μητσάκο, τον γυναικολόγο με ευτήρα της Ελένης, που είναι και πρόεδρος του ΡΕΑ, και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας ζωντανά στην εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να μας ζήσει ο γιος. Καμποτιάκη. Καλά, να είναι καλά. Πώς είστε? Ξέρω ότι γέννησε φυσιολογικά η Ελένη, ένιωσε πόνους, ήρθε αργά το βράδυ σε εσάς και τελικά γύρω στις 6 το πρωί γεννήθηκε το μωράκι. Όχι, 6 το πρωί πήγε στο μευτήριο. Α, οκ. 3:20 το μεσημέρι. Α, 3:20 το μεσημέρι γεννήθηκε. Είχε φυσιολογικό το κετό εύκολο, με οδύνες, πάσαν τα νερά, πονούσε? Ήταν οι συνεργάτες που τα βρουν τη διάρκεια του το κετού. Ήταν πάρα πολύ καλή, είχε οδύνες κανονικά και κάναμε ένα φυσιολογικό το κετό. Γύρω στις 3:20 το μεσημέρι. Ήταν πολύ καλό, γεννήθηκε ένα παιδάκι, 2.900 ήταν. Υγιέστατο, πανέμορφο. Ισχύει πληροφορίες που θέλουν. Σε στιγμές πρωτόγνωρες, με πολλή συγκίνηση, χαρά, ευτυχία, όπως όλες οι μανούλες του κόσμου. Έτσι. Και ιδίως αυτές που γίνονται για πρώτη φορά μανούλες, είναι ακόμα πιο συγκινητικό και πιο έντονα τα συναισθήματα που ζουν. Έτσι είναι. Γιατρέ, οι πληροφορίες μου λένε ότι μοιάζει και στους δύο, αλλά το μουτράκι είναι Μποτία. Ισχύει? Ναι, ναι, ναι. Και ότι ο ευτυχής πατέρας ήταν κατά διάρκεια του τοκετού μέσα, συγκινημένος και αυτός να βοηθάει πολύ την Ελένη. Ναι, κοντά, ναι, ναι, συμμετείχε πάρα πολύ. Πάρα, πάρα πολύ. Βέβαια, η Ελένη είναι μια γυναίκα η οποία εκτός από το ότι είχε φροντίσει τη φυσική της κατάσταση, είναι και ψυχικά πολύ δυνατή. Μας το απέδειξε, γιατί ναι, έδωσε ναι. και μια πολύ ωραία συνέντευξη πρόσφατα. Ναι, ναι, εκεί ναι. απέδειξε ότι δεν ήταν μια εύκολη πορεία προς την γέννηση του γιού της. Όχι, αλλά δεν παράτησε ούτε στιγμή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και θα σου πω είναι παράδειγμα και για τις υπόλοιπες γυναίκες που έχουν προβλήματα. Έχετε δίκιο. Ήταν εξαιρετική, εξαιρετική. Είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία αναφέρεται η Τίνα Μεσαροπούλου στην Vogue, ότι χρειάστηκε να μείνει ένα μήνα στο κρεβάτι μετά από την καθοδήγηση και τις οδηγίες που της δώσατε για να είναι ασφαλές το μωράκι της, και ότι ενώ είχε αγχωθεί γιατί δεν ερχόταν το μωρό και έκανε και κάποιες προσπάθειες εξωσωματικής, τελικά ήρθε φυσιολογικά. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτές τις δυσκολίες που πέρασε, από τις οποίες τελικά βγήκε νικήτρια και γι' αυτό τη συζητάμε έτσι ανοιχτά? Είναι αυτό που σας είπα, ότι εκτός από σωματικά που είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι και ψυχικά πάρα πολύ δυνατή. Ένας άνθρωπος που περνάει τα προβλήματα με πειθαρχία επάνω της, ακούει τι της λέει ο γιατρός, συνεργάζεται άψογα, είναι πάρα πολύ καλή. Και γι' αυτό θα ξεπεράσουμε κιόλας. Μπράβο. Όπως όλες οι γυναίκες που πρέπει να κάνουν έτσι με τον γιατρό τους. Δεν υπήρξε στιγμή έτσι που λύγησε, που είπε δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω? Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ορισμένες στιγμές, αλλά όμως πήγε πολύ καλά, ήταν εξαιρετική. Τι τραγουδούσε, τι τραγουδούσε στο δωμάτιο, τι ζητούσαν οι ΜΕΕΣ από τα αγαπημένα τους τραγούδια, γιατί είναι και σούπερ δημοφιλής. Ξέρετε, είναι πολύ αγαπητή, είναι πάρα πολύ αγαπητή. Μπαίναν μέσα τα παιδιά και εντάξει, ήταν πέρασε στιγμές που δεν θα τις ξαναζήσει ποτέ. Ακόμα και από την εκδήλωση του κόσμου και την αγάπη που τους δείχνανε. Γιατί ξέρετε, όταν είναι άλλη μανούλα, είναι ακόμα περισσότερο σου βγαίνει το αίσθημα απέναντί της από αυτό που έχει καλλιτέχνη. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα όλα πήγαν καλά. Πάρα πολύ ωραία και πιστεύω ότι. Εντάξει, αλλά 9 ώρες πόνους, παιδιά, έτσι. 9 ώρες. Αν έχει την υποστήριξη και την καθοδήγηση, δεν είναι κάτι. Υπάρχει και 24. Υπάρχει και πιο δύσκολο. 24 ώρες. Αλλά. Διάβασα, γιατρέ, ότι είχε αποφασίσει, αν τη το επιτρέψετε βέβαια και εσείς και η εγκυμοσύνη, να γεννήσει φυσιολογικά. Ήταν η επιθυμία και το όνειρό της. Ισχύει αυτό? Από την πρώτη στιγμή. Δυνατή. Και εκεί δυνατή. Στιγμή το ήθελε. Να βιώσει. Που είναι έγκυος. Να και έτσι πρέπει όλα τα κορίτσια να θέλουν φυσιολογικό. Βρε, όλες το θέλουν, αλλά αν ο ειδικός του γιατρός σου πει ότι. Οι πληροφορίες μου λένε πάντως, γιατρέ, ότι το βράδυ
κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης σας έπαιρνε και κάνα δύο τηλεφωνάκια να σας ενοχλήσει. Εντάξει, ήταν λίγο παραπάνω τα τηλεφωνάκια. Ήταν λίγο παραπάνω. Μα είναι γλυκομήλυτος ο γιατρός, οπότε σε προδιαθέτει ώστε να τον πάρεις. Ήθελε παρέα μάλλον. Είστε γλυκύτατος. Να σας πω, ο Αλμπέρτο έχει μείνει κοντά της, φαντάζομαι, εφόσον πήγε καλά η γέννα, πότε θα πάρουν εξιτήριο, σε κανά δύο μέρες, έτσι δεν συμβαίνει με το φυσιολογικό. Μεθαύριο. Μεθαύριο. Έχει μπει στη διαδικασία, είναι με το γιο της, τον θυλάζει, είναι αγκαλίτσα στο δωμάτιο. Συνέχεια. Και μας βλέπει, φαντάζομαι. Κι αν μας βλέπει, Ελένη μου, εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο και θα το ξαναπώ γιατί θεωρώ πολύ πιθανό να μας βλέπει, μιας και είστε κι εσείς στην παρέα μας, να σας ζήσει, να είστε ευτυχισμένοι. Την είχαμε δει σε ένα παιδικό πάρτι, τότε ακόμα δεν είχαν ευλογηθεί με την εγκυμοσύνη που ήρθε στη ζωή τους. Και ήταν τόσο τρυφερή, τόσο δοτική, τόσο γλυκιά με τα παιδιά όλων μας, να βγάλει φωτογραφία, να τους μιλήσει. Και όταν της είπαμε άντε και στα δικά σου, λέει μακάρι, το θέλω πολύ. Ήταν από τις γυναίκες που είχαν το μητρικό χάρισμα. Δηλαδή φαινόταν ότι το έχει, ότι το θέλει και το ονειρεύεται. Και τις ευχόμαστε να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Αυτή και ο Αλμπέρτο Μποτία με το γιο τους. Η Ελένη είναι ψυχούλα και ό,τι κάνει, το κάνει σαν μεγάλο παιδί. Το ζει πολύ. Τέλεια. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας. Όλα τα καλά. Να ευχέσει όλες τις λεχόνες που μας βλέπουν. Και σε κάθε γυναίκα που θέλει να ζήσει, ακόμα και αν ταλαιπωρείται, να καταφέρει να ζήσει αυτό το όνειρο, γιατί είναι μοναδικό έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως. Και να σου πω κάτι, παίζει ρόλο και ο επιστήμονας που έχει στο πλευρό σου. Βέβαια. Δηλαδή, αν κάποιος σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Εγώ πολύ ακούω σημαντικό, τον κύριο Κυριάκο Μπαρμπαγιάν Μιτσάκο και πραγματικά φαίνεται ένας άνθρωπος, πέραν το ότι είστε έτσι πολύ καταρτισμένος στο αντικείμενό σας, είστε και γλυκομήλυτος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι αγκαλιάζετε και τον ασθενή, την ασθενή, την εγγυούλα, με τις όποιες ανησυχίες έχει. Μπράβο σας. Ευχαριστώ. Σας ευχηθούμε να είναι καλά το παιδάκι και να γίνει όπως επιθυμεί. Έτσι, θα γίνει. Τυχερό. Με δύο καλούς γονείς. Και με υγεία. Με υγεία, πάνω απ' όλα, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.